Ξεκίνησε από το μεσημέρι τις επαφές του στη Λάρισα ο υποψήφιος πρόεδρος του κινήματος Αλλαγής Ανδρέας Λοβέρδος, όπου συναντήθηκε καταρχήν με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Θεσσαλικών Βιομηχανιών, ο οποίος του ανέπτυξε τις βασικές θέσεις του Συνδέσμου για την ανάπτυξη της οικονομίας. Η χώρα χρειάζεται εδώ και χρόνια μια εθνική βιομηχανική πολιτική. Είναι κοινομιστικό. Μια πολιτική η οποία σε κάθε περίπτωση θα προσπαθεί να δίνει κίνητρα, δίκαια να μειώνει φόρους και να κατανέμει εισόδημα πρωτίστως στους εργαζόμενους μέσω των επιχειρήσεων, ώστε να καταπολεμήσουμε και την ανεργία, αλλά να μπορέσουμε να αυξήσουμε και το εισόδημα των εργαζομένων ειδικότερα. Σε δηλώσεις του στην TRT, ο κύριος Λοβέρδος επανέλαβε ότι η βασική του προτεραιότητα αποτελεί η πάταξη της γραφειοκρατίας. Από την επιχειρηματική κοινότητα, από κόποιο νομό και αν βρίσκομαι, παίρνω τα βασικά μηνύματα. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα μία και δύο φορές και έχω πια εικόνα τι ακριβώς συμβαίνει. Αν είμαι η επιλογή των πολιτών στην εκλογική μάχη της 5ης Δεκεμβρίου, το κόμμα θα ασχοληθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ με τα εμπόδια στην οικονομική και επιχειρηματική ζωή του τόπου που στερούν από τους ανθρώπους εισόδημα, άνεση ζωής. Θα είναι ένα κόμμα δίπλα στους εργαζόμενους, θα είναι ένα κόμμα δίπλα στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους αγρότες. Και για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε όσο ο πολίτης χρειάζεται, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε το βασικό μας δυνάστη, αυτό που περιορίζει το εισόδημά μας, αυτό που ταλαιπωρεί, τυρανάει και ταπεινώνει τους ανθρώπους, που είναι η γραφειοκρατία. Κλήθηκε δε να σχολιάσει τις καταγγελίες του Γιώργου Παπανδρέου για παρεμβάσεις από τα δεξιά στην εκλογική διαδικασία του κινήματος Αλλαγής. Δεν σχολιάζω τίποτα από ό,τι λέει ο κάθε συνυποψήφιός μου. Εγώ ως υποψήφιος, ακόμα και τους πολίτες του ΣΥΡΙΖΑ που λένε ότι θα έρθουν οργανωμένοι να με καταψηφίσουν, τους καλωσορίζω. Η κάλπη δική μας είναι ανοιχτή και ελεύθερη. Κάνουμε ένα δημοκρατικό προσκλητήριο. Απευθύνομαι στο Εθνικό Ακροατήριο. Δεν με ενδιαφέρει τι έχουν ψηφίσει τα περασμένα χρόνια, αρκεί να είναι πάρα πολύ την 5η Δεκεμβρίου, που θα σημάνει πρώτον ότι θα πάμε πολύ καλά στις βουλευτικές εκλογές και δεύτερον ότι θα παραμεριστούν οι μηχανισμοί. Το κόμμα μας έχει μηχανισμούς, αλλά δεν έχει οργάνωση. Και πρέπει να αποκτήσει οργάνωση και όχι μηχανισμούς.